Γεια χαρά και πάλι, είμαι ο Σπύρος Ζηγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής αυτών. Το κανάλι μου στο YouTube, είσαστε στο videolearner.com. Κάνουμε το μοντέλο αναφοράς του OSI, Σήμερα θα μιλήσουμε για το επίπεδο παρουσίασης, το presentation layer. Όλα τα υπολογιστικά συστήματα, οι υπολογιστέ δεν κωδικοποιούν τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Ένα χαρακτήρα μπορεί σε έναν υπολογιστή να αποθηκεύεται με κωδικοποίηση ASCII, να το παίρνει μια κωδικοποίηση, και σε άλλο με Unicode. Άρα έχουμε δύο διαφορετικού τρόπου κωδικοποίηση των δεδομένων. Ένα αρνητικό αριθμό πάλι μπορεί σε ένα σύστημα να αναπαρίσταται σαν συμπλήρωμα ω προ 1. Κοιτάξτε εδώ πέρα το 7 είναι σε άσκη με αυτήν εδώ πέρα την κωδικοποίηση. Το μείον 7 είναι, κοιτάξτε, το ανάποδο εδώ πέρα. Οι άσοι γίνανε μηδενικά και τα μηδενικά 1. Αυτό είναι συμπλήρωμα ω προ 1, είναι το μείον 7. Το 0 όμω πώ θα γίνει, ποιο συμπλήρωμα έχει, θα είναι όλο έχουμε ένα πρόβλημα, ενώ σε ένα άλλο Σαν συμπλήρωμα ω προ 2. Κοιτάξτε, αυτό μπορείτε να το βρείτε και στο Wikipedia με την αναζήτηση διαδικό σύστημα. Έχουμε το συμπλήρωμα ω προ 2, το 7 είναι αυτό το νούμερο. Και το συμπλήρωμα ω προ 2 είναι να κάνουμε συμπλήρωμα ω προ 1, οι άση μηδενικά και τα μηδενικά άση, και να προσθέσουμε το 1 και να γίνει αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο τρόπο για να δείξουμε το μείον 7. Έχουμε. Δηλαδή, δύο διαφορετικέ κωδικοποιήσει σε δύο διαφορετικά συστήματα. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με ακέραιους αριθμού, με ημερομηνίε και με άλλα δεδομένα. Άρα, η κύρια εργασία του επίπεδου παρουσίαση είναι να μετατρέπει τα δεδομένα από τη μορφή που στηρίζει ένα σύστημα, εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ πέρα, φωτογραφίε με χαρακτήρε, σε αυτή που καταλαβαίνει ένα άλλο, έτσι ώστε οι εφαρμογέ να λαμβάνουν πάντα τα δεδομένα, να συνομιλούν δηλαδή μεταξύ του, να καταλαβαίνουν είτε έχουμε χαρακτήρε, γιατί έχουμε bitmap, κάποια εικονίδια με τη μορφή που αναγνωρίζουν. Άρα, οι εφαρμογέ θα λαμβάνουν τα δεδομένα με τη μορφή που αναγνωρίζουν. Κοιτάξτε πάλι, το επίπεδο παρουσίαση προσφέρει υπηρεσίε στο επίπεδο εφαρμογή. Αυτό γίνεται πάντα. Και τα βλέπουμε τα δεδομένα όταν φτάνουν στον υπολογιστή μα. Και τα καταλαβαίνουμε, τα αναγνωρίζουμε. Άλλε εργασίε που μπορούν να γίνουν σε αυτό το επίπεδο είναι η συμπίεση και αποσυμπίεση των δεδομένων. Δηλαδή, να έχω ένα αρχείο, να το συμπιέσω, στην ουσία βάζω ένα δίκτυ σε κάποια χρώματα εδώ πέρα που έχουν το ίδιο χρώμα. Κοιτάξτε, και έτσι το έχω συμπιέσει. Και έτσι έχω κάποια avantage έχω κάποια πλεονεκτήματα με σκοπό τον περιορισμό του εύρου Άρα, όταν στέλνω τα δεδομένα, τι κάνω, έχω μεγαλύτερη ταχύτητα που θα χρειαστεί για τη μετάδοσή του. Καθώ και η κρυπτογράφηση των δεδομένων που έχει σαν σκοπό τη διασφάλιση του απορρίτου. Άρα, η κρυπτογράφηση που είναι εδώ στο επίπεδο παρουσίαση προσφέρει υπηρεσία που στο επίπεδο εφαρμογή ο περιορισμό του ευρωζώνη. Πάλι εδώ πέρα το επίπεδο παρουσίαση προσφέρει υπηρεσίε στο επίπεδο εφαρμογή. Και έτσι έχουμε διασφάλιση του απορρίτου με την κρυπτογράφηση των μεταδεδομένων πληροφοριών. Αυτό γίνεται. Και αυτό το τόσο απλό ήταν το επίπεδο παρουσίαση. Ακολουθεί το επίπεδο εφαρμογή από το σπίρο Ziguri, το βίντεο και το κανάλι μου στο YouTube. Γεια σας.